Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ απόψε. Να καλέσω το Δέλτα Σίγμα να έρθει εδώ δίπλα μας. Ο Πάτερ είναι εδώ έτοιμος. Το Δέλτα Σίγμα, παιδιά. Το Δέλτα Σίγμα, πού είναι. Γνωριζόμαστε, φαντάζομαι. Ανούσιος. Πώς έχουμε χαθεί τελευταία. Ωραία. Και τον Πάτερ. Και το πατέρα. Πάτε. Είσαι βρεθείς εσύ τώρα. Έτσι. Ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εις πάσαν τη γη εξήλθεν ο Θόγος σου ως δεξαμένη το λόγο σου. Διό Θεοπρεπός ενδοχμένος τη φύση των όρθων ετράνουσας, τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας, βασίλειον ιεράτευμα, πατερός ιερ Χριστόν, το Θεό νικέτευε, δωρήσεστε ημί το μέγα έλεος. Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά μέγα έλεος σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας και σωτηρίας του Προέδρου και των μελών της ενώσεως Κριτών, Αγίας Βαρβάρας μετά των οικείων αυτών, υγείας Θείας Βοηθείας υπέρ αυτών υπομένε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα του ευλογηθήνε των αίων ενή αυτών της Χριστότητος του Κυρίου και γενέστε αυτών ειρηνικών και σωτήριων του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος και τη ζωήν ημών ισχύας σου διακρατών, επάξον ημών δεωμένων σου εν τη ευσήμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδο ημών εις τον έννοι αυτών, της Χριστότητός σου και ευλόγησον τους πλακούντας τούτους, τους προσφερωμένους της δόξας σύν και τιμή του εναγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου και Σαρίας της Καπαδοκίας, επίδρεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεψον εφημάς τους τεταδόρατα αυτά ευθρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τα ουρανίους δωρεά σου, ότι ψήλ πήκαμε το ζώντι Θεό εις τους αιώνας, ευλόγησον τα εισόδους και εξόδους ημών, λύθινον εν αγαθή στην ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των θείων εντολών, ότι ούκ επάρτο μόνος ζήσετε άνθρωπος, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, του εναγής Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντως των Αγίων. Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, Κύριε δόξαση. Χριστός αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανηθήμων Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του εναγής Πατρός ημών Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου και Σαρίας Καπαδοκίας, Ουρανοφάντορος του Μεγάλου και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Να είστε όλοι καλά και του χρόνου. Εσείς και εσείς. Να καλέσω τον Πρόεδρο να μας πει την προέκληση. Καλησπέρα σε όλους. Πραγματικά κάθε φορά που βρίσκεστε εδώ, όπως καταλαβαίνετε, μια μας είναι πολύ σημαντική στιγμή γιατί ομορφίζει, όπως λέμε στην Κρήτη, η Ένωση Κριτών. Είναι μεγάλη χαρά γιατί παρότι φέτος όλοι θα έχετε συμμετάσχει σε άπειρες πίτες, όπως και εγώ, βγάζουμε το άχτι μας σε σχέση με την περίοδο αυτή της πανδημίας που είχαμε αποξενωθεί. Το καλό είναι πολύ γρήγορα να ξεπεράσουμε αυτά τα όρια της αποξένωσης, να φύγει η τοξικότητα από μέσα μας και να έχουμε αγάπη. Σήμερα ένα παιδάκι 4 χρονών, του λέω τι κάνει το σχολείο, μου λέει μαθαίνουμε να αγαπάμε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τρομερή εντύπωση. Και θα ήθελα να παρακαλέσω
και τους υποψηφίους που ένας-ένας θα περάσει να δώσει το χαιρετισμό του, από τα βάθη της καρδιάς μου σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι όλοι έχετε καλή αφετηρία, αλλά μην αφήσετε ποτέ την αγάπη στο σαν δεύτερο. Πρώτον, με τον αγώνα σας μαζί, προφανώς είναι αγώνας ιδεών, προφανώς είναι αγώνας ιδεολογιών, αλλά έχουμε ένα κοινό τόπο, την αγάπη. Αυτό έχω να ευχηθώ εγώ για φέτος σε όλους σας. Καλή δύναμη, ποτέ πια πανδημία, αγάπη και μόνο αγάπη. Και επειδή δική μου αγάπη ακούει στο όνομα Μαρίζα, θα εκπροσωπήσει τη Μαρίζα την αγάπη. Σε πρόλαβα. Και όχι μόνο, θα τους το πάω κιόλας. Α, συγγνώμη πάνω σε αυτό, ναι, επειδή δεν έχεις ενημερωθεί. Έχουμε δύο φλουριά. Να είναι καλά ο φούρναρης, έκανε λάθος, έβαλε δύο φλουριά. Έχουμε δύο δώρα λοιπόν. Εμάς συνήθως από τον τελευταίο καιρό μας κλέβουνε. Εμείς τα ξαναγοράζουμε. Βέβαια, πώς τα αγοράζουμε, ένα ευρώ καθένας και κάνουμε αυτό που κάνουμε. Έτσι. Αν μας έρθει, ας πούμε, βολικά, επειδή υπάρχουν κάποια δωράκια, μπορεί να βγάλουμε και μια κλήρωση. Μην παρεξηγήσετε. Αν έχετε, ένα ευρώ το δίνετε. Αν δεν έχετε, η χαρά είναι δική μας. Να είστε καλά, κύριε. Να καλέσουμε τον Δημήτρη Ντοβίτσα, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στον δυτικό τομέα. Θα ακούγεις εσύ ή θα ακούγω και εσύ. Ο καθένας δεν θέλει να δει κάτι. Λοιπόν, καλή χρονιά σε όλους και να προσέχετε. Να προσέχετε ώστε του χρόνου τέτοιο καιρό να είμαστε πάλι όλοι εδώ. Και άλλοι περισσότεροι. Σωστό. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Δεν τυχαίνει, Μιχάλης ξέρει, να ταξιδεύω σε όλη την Ελλάδα. Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι παντού θα βρεις όχι Κρήτες, αυτό είναι το εύκολο, αλλά εστίες και ενός Κρητών. Οι οποίες είναι και πολυπληθείς, δεν είναι δηλαδή μικροί, ας πούμε. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι στην εστία Κρητών της Φλόρινας, που είναι Κρήτες οι οποίοι έχουν μείνει από τη συμμετοχή τους στους Μακεδονικούς αγώνες, στην ουσία, ήταν τόσο ζωντανοί και με τόση αγάπη και για την Κρήτη, αλλά και για την περιοχή στην οποία μένουν. Έχει σημασία τώρα ο πρόεδρος εδώ πέρα μας έκοψε ό,τι και να θέλουμε να πούμε. Είπε το μεγαλύτερο πράγμα, την αγάπη. Η χρονιά που μας πέρασε μας δίδαξε πράγματα. Μας δίδαξε η Ουκρανία, μας δίδαξε την αλληλεγγύη. Το πόσο πρέπει να στεκόμαστε και το ίδιο και οι φοβεροί σεισμοί στην Τουρκία. Όπου δείξαμε και τι λαός είμαστε. Αυτό έχει σημασία και αυτή η αλληλεγγύη πρέπει να υπάρχει και στο μεταξύ μας, στη γειτονιά μας. Πάντα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται την βοήθειά μας. Άρα και εμείς εκεί να είμαστε. Και μας δίδαξε κιόλας το θάρρος. Είμαστε μια χώρα μικρή και φτωχή. Χρειάζεται, με μεγάλη βέβαια ιστορία, χρειάζεται να προσπαθούμε για το καλύτερο. Το ζήτημα είναι να νικήσω εγώ τον τάδε στα λόγια, στην τηλεόραση ή στο... Γίνεται. Ή θα με νικήσει, θα τον νικήσω. Ή... Και αντίστοιχα άντρες και γυναίκες, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Αλλά το βασικό ζήτημα είναι τι καινούργιες ιδέες έχουμε. Τι μπορούμε να βάλουμε μπροστά. Τι μπορούμε να συνεχίσουμε όλοι μαζί ώστε να προοδεύσει αυτός ο άμυρος τόπος. Ο τόσο ιστορικός αλλά και τόσο πολύπαθος. Επειδή όμως πρόεδρε δεν ήρθαμε για να βγάλουμε λόγους. Έτσι ήρθαμε για να ευχηθούμε ένας τον άλλον. Να είσαστε καλά και εσείς και η οικογένειά σας. Να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, στο τέλος αυτό να μένει. Οι μεγαλύτεροι να θυμόμαστε και στα δημοτικά συμβούλια και αλλού ότι στο τέλος εδώ στην Αγία Βαρβάρα στο ίδιο καπίθαρα καταλήξουμε.
Άρα δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε κάθε τόσο, να λέμε μερικά πράγματα. Οπότε και του χρόνου πάλι εδώ, από όποιο μετερίζει είμαστε, στη συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε. Τώρα όταν θέλεις να κάνεις κόλπο, λες αυτό το κομμάτι το κόβω για τις γυναίκες. Χειροκροτάνε όλες οι γυναίκες, αυτό είναι το... Αλλά εγώ δεν θα το πω αυτό, εγώ θα το πω για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά και για τα εγγόνια. Τασούλα, τα λέμε την Τασούλα την Πετράκου, Δημοτικός Σύμβουλος. Χαίρομαι πάρα πολύ. Εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Και θέλω να ευχηθώ στην Ένωση. Κύριε, παρακαλώ, κυρία μου. Παρακαλώ. Θέλω να ευχηθώ στην Ένωση να έχετε όλοι υγεία και δύναμη να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε, γιατί μάλλον το έχετε συνειδητοποιήσει ότι αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είσαστε σημείο αναφοράς στην Αγία Βαρβάρα και για μένα αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι ότι κάνετε τις μέρες μας και τα βράδια μας καλύτερα. Να συνεχίσετε να το κάνετε με δύναμη. Αυτό το κομμάτι θέλω να το κόψω, να το αφιερώσω σε όλους τους δημότες της Αγίας Βαρβάρας που πραγματικά έχουμε ανάγκη από αγάπη και ομορφιά. Έτσι. Έχουμε και λαβίδα. Κυρία Σταυρούλα Μεβαντούνα, πρόσωπος της δυνατής πόλης. Εκπρόσωπος της δυνατής πόλης. Θα έχω κάτι λεφτά να πάρω, ξέρω. Είσαι μάχος. Μετά την κυρία Παντούνα. Δημοτική σύμβουλος. Δεν τα πάμε όλα. Σταθήκαμε σε αυτό. Και δημοτική σύμβουλος που είναι βασικός ρόλος. Και γραμματέας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλησπέρα και από μένα. Σας, τόσο επικεφαλής μας ο Μιχάλης ο Γιάντας, όσο και εμείς, οι εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και όλα τα μέλη της παράταξής μας βέβαια, σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή χρονιά, να έχετε υγεία και δύναμη, να αντέχετε όλα τα δύσκολα που μας περιβάλλουν τέλος πάντων και να μην χάνουμε το κουράγιο μας να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Γιατί αυτό είναι και αυτό που μας δικαιώνει ουσιαστικά, το να μην παρετούμαστε και να συνεχίζουμε δυναμικά. Θα κόψω λοιπόν αυτό το κομμάτι σε κάτι που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους τους ανθρώπους. Στην προοπτική. Στην προοπτική για κάτι καλύτερο. Στην προοπτική και την ελπίδα. Τόσο την προσωπική για τον καθέναν, όσο και για τη συλλογική. Γιατί και το ατομικό και το συλλογικό είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Σας ευχαριστούμε πολύ και για την πρόσκληση και για την τιμή. Βεβαίως θα έχετε κάτι εξαιρετικό και να συνεχίσετε. Και εμείς θα είμαστε στο πλάι σας, όπως πάντα. Καλή χρονιά σε όλους. Εγώ θα πρόσφερω το καλό με τη Λαβίδα, συνέχεια. Και μαζί. Και μαζί. Και με τη Λαβίδα. Έτσι, έτσι. Να είστε καλά. Γρήγορα. Ο κύριος Κερακέας, ο Νίκος. Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Αυτό τι μου το βάλατε. Να αρχίσω να λέω όπως το καταλαβαίνω. Ο κύριος Καρχημάκης Μιχαήλ. Τι. Να έρθω μαζί να συμπρώνω το χέρι. Πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ, αν τον τίτλο. Και υποψήφιος στο δυτικό τομέα. Με το ΠΑΣΟΚ. Με ποιον. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να ευχηθώ σε όλους σας διπλά χρόνια πολλά και για τον καινούριο χρόνο και για τις απόκριες. Να έχετε και να έχουμε πάνω απ' όλα υγεία, μια κοινότυπη ευχή του παρελθόντος που αποκτά ιδιαίτερο νόημα αυτή την περίοδο, γιατί χωρίς την υγεία μας, θα συνεχίζω να το λέω
όποτε μου δίνετε ευκαιρία, κανένα όνειρο, καμιά επιδίωξη, καμιά προσδοκία, κανένα στόχος δεν μπορεί να γίνει πράξη. Και ο πρόεδρος ο Παντελής είπε τη μεγάλη λέξη, αγάπη. Αλλά όμως το θέμα είναι πόσο την εννοούμε. Μήπως είναι μία φωτεινή επιγραφή χωρίς περιεχόμενο. Αυτό που μένει είναι σε αυτή την έννοια να δώσουμε νόημα. Και η κορύφωση του νοήματος της αγάπης είναι η λεγόμενη ενσυναίσθηση. Είναι αυτό που συνήθιζε να μου λέει ο Ανδρέας Παπανδρέου τα βράδια όταν συνομιλούσαμε την περίοδο 93-96. Μιχάλη, να αντιστρέφεις τους όρους και τους ρόλους. Να μπαίνεις στη θέση του αδύναμου και να αισθάνεσαι αδύναμος. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραβιάζεις βασικούς ηθικούς, κοινωνικούς και αξιακούς κανόνες. Αυτό είναι αγάπη. Είναι αγάπη να μπορούμε να αισθανόμαστε τον πόνο και την αγωνία του διπλανού μας. Και τότε, όχι μόνο στην κοινωνία αλλά και στην πολιτική, μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα. Και βεβαίως, εάν υπάρχει αγάπη, τότε διαμορφώνεται η εμπιστοσύνη και όταν υπάρχει εμπιστοσύνη, τότε υπάρχει και η ελπίδα. Αυτό που λέμε όλοι μας, ελπίδα, αλλά πολλές φορές έρχεται, αλλά πολλές φορές και δεν έρχεται. Γιατί πρέπει να δώσουμε νόημα στην ελπίδα. Σας εύχομαι λοιπόν σε όλους σας να έχετε υγεία, να είστε καλά, να χαίρεστε τις οικογένειές σας, τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας και όλους που αγαπάτε. Και βεβαίως να δώσουμε σε αυτή τη φωτεινή επιγραφή που λέγεται αγάπη περιεχόμενο. Χρόνια πολλά σε όλους. Έτσι όπως το ξεκίνησα εγώ, κύριε Κουρουπλή, και έκανα εκ παραδρομής, ενώ να έχετε έρθει πιο πριν, δεν υπάρχει παραγγελίση. Μην μετά δεν μοιάζεις. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι εγώ θα το κόψω, το κόβω μάλλον, σε όλους αυτούς που δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται στην Τουρκία. Γιατί αυτοί μπορεί να θέλανε να πούνε νύχτα, εμείς πήγαμε μέρα και στηρίξαμε και δείξαμε τι σημαίνει ανθρώπινη αλληλεγγύη. Και βεβαίως και από εδώ, από τη Δυτική Αθήνα, οφείλουμε να το πούμε ότι πήγαν εθελοντικές ομάδες, δεν πήγε μόνο η ομάδα της Κουρουσβεστικής, πήγαν εθελοντικές ομάδες και από εδώ, την περιφέρειά μας, τη Δυτική Αθήνα. Ας αισθανόμαστε λοιπόν πάνω απ' όλα άνθρωποι. Χρόνια πολλά και πάλι. Τον πρώην Υπουργό, τον Παναγιώτη τον Κουρουμπλή, να έρθει να μας... Και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Κάθε φορά που βρίσκομαι σε μία συνάντηση με κριτικούς, ζηλεύω που δεν είμαι κριτικός. Και το εννοώ αυτό γιατί... Πόντιος είστε, δίπλα είμαστε. Ναι, δίπλα είμαστε, αλλά κατάγομαι από μία οικογένεια που δεινοπάθησε γιατί ήταν βενιζελική εκείνα τα χρόνια και έτσι έχω πολλούς δεσμούς με την Κρήτη και πολύ μεγάλες αγάπες και φιλίες. Προσυπογράφω αυτό που είπε ο Μιχάλης σε ό,τι αφορά την ενσυναίσθηση και αυτά που του είπε κάποτε αυτός ο μεγάλος πρώτα άνθρωπος, γιατί ήταν άνθρωπος αυτός. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ προσωπική και οικογενειακή υγεία. Και θέλω να κόψω το κομμάτι για τους ανθρώπους που ζουν τη σκληρή, το σκληρό συνέστημα της μοναξιάς. Η πανδημία μας έκανε να νιώθουμε όλοι, ακόμα και εκείνοι που δεν ένιωθαν, δεν είχαν νιώσει ποτέ μοναξιά, τη μοναξιά και την έλλειψη να μπορείς να αγκαλιάσεις το πιο αγαπημένο σου πρόσωπο, το παιδί σου,
τον αδερφό σου, τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τη γυναίκα σου, τον ερωτά σου, να μην μπορεί να αγγίξεις τον άνθρωπό σου, να τον φιλήσεις, να τον χαϊδέψεις, να μην μπορείς να κάνεις μια χειραψία με έναν πολίτη, φίλο σου, που τον συναντάς. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, επειδή οι Κρήτες είναι άνθρωποι που έχουν αναδείξει τις ανθρώπινες σχέσεις, τη φιλία, την αγάπη, την αλληλεγγύη, πρέπει να ρίχνουμε ένα βλέμμα, ένα βλέφαρο που λένε οι νέοι, και σε ανθρώπους που είναι δίπλα μας και που έχουν ανάγκη από ένα λόγο, ένα γλυκό λόγο. Έτσι φτιάχνουμε, συμβάλλουμε στο να κάνουμε την κοινωνία μας πιο όμορφη. Για αυτούς τους ανθρώπους θα κόψω το κομμάτι, αλλά θα μου επιτρέψεις, Πρόεδρε μου, ναι. Να κάνω και μια αφιέρωση, γιατί έχουμε στην πρώτη να το Μα την άλλα θα πείτε. Όχι. Αφιέρωση για τη βραδιά, ένα από τα δύο τραγούδια, ή το «Άστρα μη με μαλώνετε» ή αυτόν τον μήνα τον από πάνω τον παραπάνω. Το ακούσανε ήδη στο συγκρότημα, το ακούσανε. Να είστε καλά, χαρούμενος και ευτυχισμένος. Και από τον ένα πόντιο σε έναν άλλο πόντιο, Δημοτικό Σύμβουλο, φίλο, αδερφό της Ένωσης, το Σάββατο Σαββίδη, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Γεια σου, Πρόεδρε. Γεια σου, Λεβέντες. Δύναμη και υγεία να έχετε και πάντα να χαμογελάτε μια καρδιά. Μια αναπέα και σαποντιακά. Η ανευνοία και κατενών καρδία. Αδελφέ Παναγιώτη. Γεια σου, Μιχάλη μου. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου πραγματικά χρόνια καλά και ευλογημένα να έχετε. Να μπορείτε, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, ο Μιχάλης Καρτιμάκης και ο αδερφός ο Παναγιώτης Κουρουγκλής, πραγματικά με άγγιξαν τα λόγια σας. Ναι, είναι γεγονός πως θα πρέπει να αγαπούμε, θα πρέπει να συγχωρούμε, θα πρέπει να αγκαλιάζουμε, θα πρέπει όλοι μαζί, σαν μια δύναμη, σαν μια γροθιά, να αντισταθούμε σε όλα αυτά τα οποία η κοινωνία σήμερα μας χτυπάει και μας κυνηγάει και το ζούμε γύρω μας. Θα πω λοιπόν μέσα από την καρδιά μου στην Ένωση Κρητών να συνεχίσει τον αγώνα αυτό σύσσωμοι και οπωσδήποτε δίπλα της θα πρέπει να είμαστε όλοι εμείς, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει καμία ένωση, κανένα σύλλογος, κανένα σωματείο αν δεν υπάρχει αδελφοσύνη και αν δεν υπάρχει μέλη. Άρα λοιπόν το κομμάτι αυτό, ευχόμενος για μια ειρήνη και για μια πατρίδα ελεύθερη και για μια κοινωνία ελεύθερη, το κομμάτι αυτό θα το αφιερώσω σε όλα τα σωματεία, σε όλους τους λόγους, σε όλους τους αγώνες αυτούς τους οποίους κάνουν τα άτομα αυτά για να μπορέσουν να υπάρχουν συνέχεια. Ο Κωνσταντίνος Σαρόπουλος, επικεφαλής της παράταξης μαζί με τις πολίτες. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα εγώ ήδη προσωπικά αλλά και τα μέσα της παράταξης να ευχηθούμε μια καλή και δημιουργική χρονιά. Με υγεία κυρίως, γιατί θα για τον βλέπω αυτά που βλέπω, τα οποία σύγχρονα είναι ευχάριστα. Και κυρίως όμως, με το κουράγιο και την υπομονή, το είπε και η κυρία Βαδούνα νωρίτερα, να ελπίζουμε για να φτιάξουμε ένα καλύτερο αύριο. Δηλαδή, προσμονή και προσδοκία που είναι το σημαντικότερο. Εγώ λοιπόν, Πρόεδρε, το κομμάτι μου θα το αφιερώσω όπως και ο Σάββας ο Σαββίδης, σε όλους αυτούς τους ενεργούς πολίτες που διατηρούν ζωντανές τις συλλογικότητες, που πράγουν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τα έτοιμά μας, τα ίδια μας, την αλληλεγγύη. Σε κάθε άνθρωπο, τέλος πάντων, που μπορεί με την πρωτοβουλία του και όλο αυτό το παράδειγμα που κάνετε εσείς, να δώσει αυτή τη σπίθα να φωτίζει λίγο τη μουτή καθημερινότητά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μιχάλης Σωτηρίδας, Δημοτικός Σύμβουλος. Καλέου. Του Κορυδαλού. Του Κορυδαλού. Και πρώην αθλητά είμαστε. Πρώην αθλητά, δεν το ξέρω, αλλά μην ξέρετε ψηλά, αλλά μου λες αλλά κράτη. Κοντά είμαστε. Καλησπέρα.
θέλω και εγώ από τη δική μου την πλευρά να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πρόεδρο, ο οποίος πραγματικά αυτά τα τελευταία χρόνια έχει ανεβάσει πάρα πολύ το Σύλλογο, και αυτό θα πρέπει να είναι ένα φωτεινό παράδειγμα σε όλους τους συλλόγους της Αθήνας, γιατί μόνος του παλεύει μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο χωρίς καμία στήριξη, επειδή τα γνωρίζω προσωπικά, και θέλω πραγματικά αυτό που έχει κάνει ο Παντελής να το χειροκροτήσουμε όλοι. Εγώ το κομμάτι θα το κόψω για το λαό της Συρίας, γιατί δυστυχώς ο λαός της Συρίας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποσιοποιούν και το έχουν στο περιθώριο, όπως επίσης και για την Τουρκία, αλλά ειδικά για το λαό της Συρίας νομίζω αξίζει ένα κομμάτι. Καλή επιτυχία και μακριά από την ορθοψυχότητα στους ενοψηφίους. Ο Γιώργος Αγουστοδουλάκης, αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κεντρικών Σωματείων. Πόσο χειροκρότημα δεν πήρε κανένα, τι. Καλησπέρα. Μέρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Κεντρικών Σωματείων, σας ευχόμαστε υγεία και ευτυχία στα σπιτικά μας, ένα που το χρειαζόμαστε όλοι. Εγώ το κομμάτι θα το κόψω για τα χορευτικά μας, τα νέα παιδιά τα οποία πρέπει να κρατήσουν τις ενώσεις, τους συλλόγους, την Ομοσπονδία. Να είστε καλά και μην ξεχνάτε, αύριο το πρωί 11 η ώρα κόβει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων την πίτα της στο καράβι Έλληρος, είναι στο Πειραιά, στην Ε3. Θα ήταν μεγάλη μας τιμή να παρευρισκόσασταν όλοι μαζί. Να είστε καλά. Ο Παύλος ο Κωνσταντινίδης, ο Ταμίας από το Σύλλογο των Ποντίων. Αγίας Βαρβάρας, ο Φάρος. Ο Φάρος. Μεταφέρω τις θερμότερες ευχές της Προέδρου μας, της κυρίας Σοφίας Σαββίδου, για υγεία Προέδρου. Να αγαπάμε τη Σοφία και όλους τους Βούντιους. Αυτό το κομμάτι θα το κόψω και θα το αφιερώσω σε σένα. Σε μένα. Αμέ. Για το σπουδαίο έργο που έχει τέλει. Δεν θα πρέπει να μην το αφιερώσει όλες ένα κομμάτι. Με συγκίνησες. Χρειαζόταν ένα σπόδιο για να έρθει να σου... Πες ότι δεν το έχουμε φτιάξει όμως. Καθόλου. Έτσι. Να σε καλά, Παπλήτο. Τα φιλιά μας. Άμα έχετε το φιλόλιο, το ξαναδώσω πίσω πριν πάντα. Ο Γιώργος ο Καμιλιανάκης, πρόεδρος των Κρητών Κορυδαλού, Νικίας και Ρέντι. Νικίας, Ρέντι και φίλος. Πολύ αδερφικός φίλος. Ήρεμη δύναμη. Να ευχηθώ και εγώ καλή χρονιά. Χρόνια πολλά και να είναι καλόχρονα. Υγεία, ειρήνη, αγάπη και να ευχηθώ επίσης την Ένωση Κρητών Αγία Παρά, τον όμορο, την σύλλογο εδώ δίπλα μας, να τους ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνεργασία και πάντα επιτυχίες. Βικτώρια Ελληνμπάκη, πρόεδρος Κρητών Περιστερίου. Ξέρουμε την ιστορία, είμαστε διαβάζουμε ιστορία. Το βασικό είναι ότι είμαι ο πρόεδρος του Περιστερίου. Καλησπέρα και από μένα, χρόνια πολλά, να έχουμε μια καλή χρονιά, πάντα υγεία σε όλους. Ήθελα να αφιερώσω το κομμάτι μου σε σένα, αλλά επειδή το κλέψανε και μας το αφιέρωσε από το Σύλλογο Ποντίων, εγώ θα το αφιερώσω σε όλο το Διοικητικό. Έτσι. Έτσι, για να είστε καλά.
Παπαδάκου η Μαρία. Από την τοπική οργάνωση εδώ Πασόκ, Αγία Βαρβάρα. Γεια Μαρία. Καλησπέρα σας, σας εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου καλή χρονιά, υγεία. Ο πρόεδρος του κινήματος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι συντεκνός σας, οπότε καταλαβαίνω ότι είναι πολύ μεγάλη συγκίνηση που βρισκόμαστε εδώ πέρα. Θα ήθελα εγώ αυτό το κομμάτι να το κόψω στην τοξικότητα, στην κακότητα, στην αντιπαλότητα. Πλάκα σας κάνω. Όλα αυτά που συμβαίνουν στη σημερινή εποχή εννοώ, και στην τηλεόραση και στα πολιτικά κόμματα και στα δημοτικά. Εύχομαι να σταματήσουμε τα πάντα για να μπορέσει ο κόσμος να πλησιάσει και να αγκαλιάσει και τους πολιτικούς και τους δημοτικούς άνθρωπες. Λοιπόν, σας εύχομαι καλή χρονιά και πάλι. Το Βασίλη τον Αποστολάκη, στρατηγός αναπαστρατεία της ελληνικής αστυνομίας. Το καλούμε να έρθει να κόψει πίτα. Ο οποίος βέβαια μας κομίζει και ένα βιβλίο, μεγάλη τιμή για μας, ένα πολύ σημαντικό βιβλίο. Να είσαι καλά, στρατηγέ μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, με υγεία, κάθε καλό. Και οι παλαιότεροι έτσι αναθαρίζομαι όταν βλέπουμε συλλόγους να μεταλαμβαδεύουν τα έθιμα της Κρήτης, πρέπει πάντα να είναι ζωντανή. Ως αστυνομικός, στο κομμάτι του κόβω στην αστυνομία της Αγίας Βαρβάρας, δεν ξέρω γιατί είσαι πρόσωπος, να είναι καλά, είστε εσείς. Που μας φιλάνε. Να είστε καλά. Κυρία Αθηνά Βελδίμου, Διευθύντρια του 7ου Δημοτικού Αγίας Βαρβάρας. Είναι καλή πίτα. Γυρίσουμε. Σας χαιρετώ κι εγώ. Δεν είμαι μαθημένη έτσι να μιλάω στο μικρόφωνο πολύ και σε κόσμο. Να ευχηθώ καλή χρονιά, χρονιά πολλά σε όλους, με υγεία και αγάπη. Και εγώ ως δασκάλα βασικά αφιερώνω αυτό το κομμάτι στους μαθητές του σχολείου μου πρώτα απ' όλα, του 7ου Δημοτικού Αγίας Βαρβάρας, αλλά και σε όλους τους μαθητές μας, που είναι το μέλλον και η ελπίδα αυτού του τόπου. Τον Ηρακλή, το Δρούλια, δυτικού τομέα. Υπόψηφιο, 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 υπόψηφιο. Πόσο κομμένα τα λέτε. Τα λέω συστηματικά. Για κλείσε του δυτικού τομέα γενικώς. Με το ΠΑΣΟΚ, εγώ όπως ο Μιχάλης ο Καρχημάκης. Να εκφράσω και εδώ τις θερμότερες ευχές μου σε όλους και σε όλες. Να έχουμε μια καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία, ευημερία, δημιουργικότητα, αγάπη, που είπε ο Πρόεδρος πάνω απ' όλα. Μια χρονιά η οποία να είναι καλύτερη από τις προηγούμενες, να τελειώσει επιτέλους η πανδημία και το κυριότερο να ξαναφέρει την ειρήνη σε όλη την Ευρώπη, να τελειώσει ο πόλεμος. Και σε αυτό εγώ θα ήθελα να κόψω το κομμάτι, να το αφιερώσω στην ειρήνη στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο και στην αλληλεγγύη. Και επειδή οι εκδηλώσεις πάντα και τα γλέντια της Ένωσης Κριτών όλων κριτικών σωματείων είναι ιδιαίτερα, να ευχηθώ να είστε πάντα καλά και του χρόνου να είμαστε πάλι εδώ όλοι μαζί. Την κυρία Βασιλική Παπαζαμφυροπούλου, υπεύθυνη αιμοδοσίας του Ιερού Ναού Προφήτης Ηλίας. Μεγάλο έργο. Μεγάλο έργο και πρέπει να είμαστε όλοι στις αιμοδοσίες. Όσοι τουλάχιστον μπορούν, εμένα με απορρίπτουν βέβαια λόγω πίεσης, αλλά θα πηγαίνω εκεί μέχρι να με λυπηθούν. Μας έχει καλή διάθεση, για την οποία πάντα στηρίζεται αυτό το έργο, που είναι γεμάτο από όλα όσα ακούστηκα σήμερα. Αγάπη, ενσυναίσθηση, αλτρουισμό. Να ευχηθώ μια καλή χρονιά σε όλους.
στην Ένωση να είναι πάντα υγιείς και πάντα σε αυτό το έργο που κάνουμε σημαντικό και να μας μαζεύουν και να μας στηρίζετε όπως στηρίξατε τόσα χρόνια και πάλι. Θα κόψουμε το κομμάτι στον εθελοντήμο Δότη. Νομίζω ότι αυτή να πάμε το κόσμο, να μην για να μπορέσει να δει την αίμα. Και ευχαριστώ πολύ και να σας πω ότι στις 12 Μάρτη στον προφήτη Ηλία θα έχουμε πάλι μια συγκέντρωση αγάπης. Θα ήταν πολύ όμορφο και χαρά μας να την τιμήσετε. Η κυρία Ουρανία Σαγιάκου. Έφυγε. Ωραία. Να φωνάξω τότε το φίλο μου τον Αθανάσιο το Τσεκούρα να έρθει να μας... Αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Υπήρου. Πολιτικός. Πανπυροδιξά. Πανπυροδική, πανγεωπαρπαρική, ό,τι εκεί. Για και το φωνάξατε, γιατί δεν φίλε Παντιδί. Θα ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους σας, υγεία και επιτυχία. Το κομμάτι όμως εγώ θα το αφιερώσω σε κάτι που θέλω να ξέρετε, η κρίση να μην ξέρετε. Επειδή έχουμε θεραπευθέρωση των Ιωνίνων μεθαύριο 21 του μηνός, στον μικρότερο εθελοντή κριτικό 14 χρονών έφυγε κρυφά από την Κρήτη και πήγε στα Γιάννενα 2 μέρες πριν την απελευθέρωση. Πολέμησε και όταν πήγαν να το βρήκανε τη βραδιά της μάχης, του είπανε «Πού πας εσύ παιδί μου, έφυγα κρυφά με το καράβι και ήρθα εδώ να βοηθήσω στην απελευθέρωση». Το πήρανε και το στείλανε πίσω στον Πειραιά και την άλλη μέρα ξαναβρέθηκε στα Γιάννενα. Σε αυτούς λοιπόν τους Κρήτες, τους φίλους Κρήτες Υπηρώτες, γιατί έχετε και το μεγαλύτερο σύλλογο Υπηρωτών Κρητών στα Γιάννενα, αφιερώνω αυτό το κομμάτι. Να καλέσουμε τον Γιώργο τον Πουγγελέκα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστώ ειλικρινά για την τιμή αυτή. Θέλω να ευχηθώ σε όλους υγεία και χαρές για το καινούργιο έτος. Θέλω να ευχαριστήσω την Ένωση Κρητών και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο γιατί υπάρχει και αποτελεί μια αιστεία πολιτισμού για την Αγία Βαρβάρα που τόσο πολύ έχουμε ανάγκη. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να αφιερώσω αυτό το κομμάτι σαν ένας άνθρωπος μικρασιατικής καταγωγής από τα Λάτσατα σε όλους τους Μικρασιάτες που μετά την καταστροφή βρήκαν στον χώρο της Κρήτης την αγάπη και στοργή που τους έλειπε. Να είστε καλά. Να καλέσω την Άννα την Παλτά, διευθύντρια του έκτου σχολείου και του τετάρτου. Μπράβο, και ο Παπάρας Χρήστος. Α, το ψάχνω. Δεν το πιστεύω. Θα εκπροσωπήσει την οικογένεια η Άννα την Παλτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ξέρετε ότι πάντα σας τιμούμε. Πάντα σεβόμαστε τις δράσεις σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί η Ένωση Κρητών είναι πάντα κοντά στα σχολεία μας όταν καλούμε σε δράσεις παρουσίασης ακόμα και σημαντικών ιστορικών στιγμών στους μαθητές μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεωρούμε υποχρέωσή μας να παρευρισκόμαστε. Αγαπούμε προσωπικά εγώ πολύ την Κρήτη, την θεωρώ πατρίδα, μια και η δική μου πατρίδα βρίσκεται, είναι χαμένη πατρίδα. Και εγώ λοιπόν θα αφιερώσω ως δασκάλα σε όλα τα παιδιά της Αγίας Βαρβάρας να είναι γερά και μια καλή χρονιά για όλους. Το Α. Το Α. Μια δουλειά να ξεχνάς το Α.
Το χρού δεν το έδωσε. Τόσα που απάνω, πολύ έγινε. Τώρα δεν έχει πάρει το προσωρένιτο. Να καλέσουμε τη Μαρία Γιαννακάκη, υποψήφια βουλευτής Πειραιά με το ΠΑΣΟΚ. Εδώ είναι. Έλα Μαρία. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά και καλά. Παρακαλώ κυρία. Χρόνια πολλά και καλά. Καλώς συνεργάτης και στο πανηγύρι. Έτσι. Αν και υποψήφια σε άλλη περιφέρεια, σήμερα ήρθα εδώ στη Κρητικιά, όχι μόνο να τιμήσω το έργο του Συλλόγου, αλλά να παρευρεθώ δίπλα στη χαρά των φίλων μου. Γιατί για μένα είναι φίλοι μου πραγματικοί πολλά χρόνια και συνεργάτες. Να είστε καλά, να έχουμε υγεία και το κομμάτι μου θα ήθελα να το αφαιρώσω και να ευχηθώ καλύτερες μέρες. Όλες οι μέρες που έρθουν από εδώ και πέρα να είναι καλύτερες από τις προηγούμενες. Θα πω στην να το πάρεις μαζί για τον ήρωα που σε ακολουθεί. Μαντέλη. Τον έχεις διαλύσει τον κακοκλήρι. Ναι, ναι. Όχι για να μην λες. Κατάλαβες, τον προσέχω. Ορίστε. Εγώ είμαι σε καλά. Βλέπεις ότι είμαι ειλικρινής, έτσι. Μαντέλη, κάνεις εδώ ένα κλίμα. Άστονα. Άστονα να μάθει να κρίνει την ώρα που πρέπει. Γεια σας. Γεια σας, Άντη, γιατί τον έχω παραχαϊδέψει. Τι έχουμε? Ποιος? Είναι κοντά μας ο Κώστας, από εκπρόσωπος των εργαζομένων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας. Πατήρας ο Κώστας. Έλα Κώστα μου να κόψεις ένα κομμάτι. Για τους εργαζόμενους που μοχθούν, για τους εργαζόμενους που αγωνίζονται, για τους εργαζόμενους που κάθε φορά τραβάνε αυτά που εμείς δεν μπορούμε να τραβήξουμε, τα οποία τα έχω ζήσει ως αντιδήμαρχος. Καλησπέρα σας και από μένα. Θέλω να φέρω πρώτα χρόνια πολλά που δεν βασίλουμε στον Πρόεδρο. Όπως είπε, αυτό το κομμάτι θα το κόψουμε για τους εργαζόμενους του Δήμου. Τόσα χρόνια αγωνίζονται. Επιτρέψετε για πολλά χρόνια ετοιμαζόμασταν και φτιάξαμε ένα βιβλίο σχετικά με την ιστορία της Ένωσης. Αρχιακό υλικό, δεν βρήκα αυτό που έπρεπε να βρω στο Σύλλογο και μια τοπική εφημερίδα που έχει μετατραπεί και σε ηλεκτρονική, η προοδευτική εφημερίδα της Αγίας Βαρβάρας, η οποία στα τόσα χρόνια δημοσιεύει ακόμη και όταν δεν έχουμε στείλει εμείς άφρα και ψάχνει να βρει τα δρόμενα της Αγίας Βαρβάρας που αφορούν την Ένωση Κρητών, χωρίς ποτέ να τους δώσουμε ούτε ένα ευρώ, θεωρώ υποχρέωσή μου μία φορά να έρθει ο εκπρόσωπος της, ο κ. Μαυακόπουλος Πάρης, και να κόψει ένα κομμάτι πίτα για την Ένωση που ποτέ δεν έχει κόψει. Και θέλω να το αφιερώσεις. Δεν μου συμβαίνει να το βοηθήσω, συμβαίνει να βλέπω φωτογραφίες, οπότε ελάτε. Λοιπόν, κάθε φορά που βρίσκομαι σε αυτό το χώρο και πάω να γράψω ένα ρεπορτάζ, ανακαλύπτω πόσο πτωχή είναι η πλούσια ελληνική γλώσσα. Δεν μπορώ να βρω λέξεις που να μεταφέρω στο χαρτί ή στον υπολογιστή τα αισθήματα που νιώθω να βρίσκουμε εδώ, της φιλοξενίας, του χαμόγελου, της αγκαλιάς, της οικογένειας. Ωραία της δουλειάς. Ωραία της δουλειάς. Όμορφο πρόεδρο. Και δυσκολεύομαι κάθε φορά να γράψω το πώς αισθάνομαι. Αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, όπως κάθε φορά που βρίσκομαι εδώ. Και αισθάνομαι πολύ όμορφα γιατί βλέπω και νέα πρόσωπα, ευχάριστα πρόσωπα, όμορφα πρόσωπα. Και σας ευχαριστώ πολύ και για την πίτα. Βλέπω ένα μικρό κομμάτι κομμένο. Θα διαδέχτε το άλλο. Τι προσφέρει στο πλούρι, γιατί το έχει βρει κανένα. Ήρθε να απαιτήσει. Εδώ είναι. Α, είναι στα κομμάτια. Τσάπα.
Ευχαριστώ πολύ. Θα βάλω τα μάτια. Εντεταλή είπα, τι, τρεις φορές θα το έχουμε πει. Τι κόνια είναι αυτό, ο Χρήστος του τέταρτου και ο Χρήστος του τέταρτου. Εδώ πέρα λοιπόν θα κλείσουμε το πρόγραμμά μας με τον πρόεδρο, τον επίτιμο πρόεδρο της Ένωσης Κριτών Αγίας Βαρβάρας, τον πνευματικό μου πατέρα στα κριτικά, ο οποίος ήρθε ό,τι ωρανάνε, κατάλαβες, έχουμε προετοιμασία εδώ, πάει όποτε θέλει στην Κρήτη, είμαστε εντάξει. Αλλά θα το αναγνωρίσω, θα σου παρακαλέσω να έρθει και παρακαλώ στο έτσι της, γιατί προσέχτε κάτι πολύ σημαντικό. Μέχρι κάποια στιγμή, λίγο μου, τα σωματεία πηγαίνανε πιο άνετα εξαιτίας του ότι οι συνταξιούχοι ή έχοντες περισσότερο χρόνο ασχολιόντουσαν. Αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, τα σωματεία διηγούνται από μάχημους εργαζόμενους. Ο άλλος μέχρι τις 7.30 ώρα είχε το τιμόνι της ΕΔΕΛ για να έρθει εδώ. Πού να διαβάσει τα λόγια αυτό το παιδί να τα μάθει. Ο Στέλιος ο Τσισκάκης λοιπόν, και είναι κοντά μας και η χαρά, η δικιά μας η χαρά του τομέα, του δυτικού τομέα, η Καφαντάρη. Θα μου επιτρέψεις για να κλείσεις εσύ θέλω, καταλαβες. Κυρία Καφαντάρη. Πάνω στην ώρα ήρθα και να σας πω, έρχομαι και από την Πάτρα που ήμουν σε μια εκδήλωση, αλλά ήθελα να είμαι μαζί σας. Γι' αυτό καθυστέρησα. Καλή χρονιά, υγεία, να είμαστε όλοι εδώ και του χρόνου. Πραγματικά είστε μια κυψέλη πολιτισμού μέσα στο Δήμο της Αγίας Βαρβάρας. Κάνετε πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Διασκεδάζουμε πολύ εδώ όταν ερχόμαστε. Περνάμε καλά. Περνάμε καλά. Λοιπόν, για μια άλλη φορά, καλή χρονιά, υγεία, καλύτερες μέρες θα έρθουν. Και να είμαστε όλοι μαζί. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, εγώ θα κόψω ένα κομμάτι, πώς το λένε, στη Λεβεντογένα Κρήτη. Αμήν Παναγία. Ευλογημένο. Να είστε καλά, τι είπες. Και στον όμορφο πρόεδρο. Α, πάντα. Δεν ξεχνάμε. Λοιπόν, και έχουμε τη χαρά μας να είναι κοντά και ο αδερφός μας εδώ, ο συντοπίτης μας, ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του εμπορικού επιμελητηρίου. Θέλω να είσαι να κόψεις όχι ένα κομμάτι, την υπόλοιπη πίτα. Γιατί οποτεδήποτε σε πετυχαίνω στην τηλεόραση, τα λες απλά, όμορφα και ανεξάρτητα. Εντάξει, τότε επειδή φαντάζομαι ότι είμαι από τους τελευταίους, έχω μισή ώρα χρόνου να σας μιλήσω. Εγώ να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον φίλο μου, τον Παντελή τον Βρετάκη για το κάλεσμα. Αντιλαμβάνεστε ότι είμαι ανάμεσα σε ανθρώπους που μεγαλώσαμε μαζί. Κάνω μια τσιματιά και σας βλέπω όλους. Ο Σύλλογος κάνει μια σπουδαία δουλειά. Είχα τη χαρά να βοηθήσω τον φίλο τον Παντελή σε μια προσπάθεια και να ξαναπώ ότι ήταν χαρά να τον ξαναβοηθήσουμε σε αυτές τις πρωτοβουλίες, γιατί επιτρέψτε πολύ σύντομα να σας πω, η Εθνοκρατοπική Σύλλογη σε μια περίοδο πολύ σκληρή από τα μνημόνια, την πανδημία, τώρα την ακρίβεια, ο ρόλος τους είναι πάρα πολύ σημαντικός στο να μπορούν να κρατάνε τους ανθρώπους κοντά. Και επειδή αυτόν τον καιρό πάμε όλοι παντού, αυτό που διαπιστώνεις είναι ότι ο κόσμος αυτό χρειάζεται. Χρειάζεται, έχει την ανάγκη να βρεθεί με φίλους, με γνωστούς να μιλήσει. Θέλω να ευχηθώ σε όλους να έχετε καλή χρονιά, υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Να έχουμε καλές δουλειές και να πάρουμε μια ανάσα μεγάλη. Άλλωστε φέτος θα εκφράσουμε πάρα πολλές φορές τη θέλησή μας σε πάρα πολλές εκλογές και άρα νομίζω ότι θα βρούμε την ευκαιρία να ξεκαρπανιάσουμε μετά από πολλά χρόνια. Να είστε καλά. Θέλω να κόψω σε όλους τους συντοπίτες κριτικούς στην Αγία Βαρβάρα και όχι μόνο. Θα κόψω μεγάλο. Δεν έχει φλουρί εδώ. Δεν έχει κομμάτια. Έλεξε. Δεν θα πει κατά πείτε για κάποιο. Δεν θα θυμάστε μεγάλο. Δώστε σου το μεσείς με κυρίες που έχουν πρόβλημα όλα αυτά τα χρόνια. Και τώρα ο κύριος Τσισκάκης. Φαντάζομαι. Ευχαριστώ πολύ. Σε δώσω κάτω για και θα δίνω. Είναι ένα μισά λόγια που θέλω να πω. Όλοι μεγάλοι άντρες. Λοιπόν, ναι, όλοι μεγάλοι άντρες.
Εγώ ήθελα να κόψω για υγεία, αγάπη και βοήθεια στην ένωσή μας. Τη βοήθεια την οποία δεν θέλουμε μόνο σήμερα που είμαστε εδώ για το κόψιμο της δροσιλόπιτας, αλλά για όλο τον χρόνο για να μπορεί να λειτουργεί για τα τελευταία χρόνια με μνημόνια, με κόβι, με το ένα, με το άλλο και βέβαια πάνω απ' όλα η πολιτεία, η τοπική και η κεντρική που δεν μας έχει δώσει ούτε μία δραχμή και πληρώνουμε και επιπλέον και τέλη και το ένα και το άλλο και προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Ποιος να επιβιώσει? Ο πολιτισμός. Μα χώρα χωρίς πολιτισμό δεν υπάρχει χώρα. Αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν. Και επειδή θα πω και μια κουβέντα χωρίς να θέλω να θίξω προσωπικά κάποιους που τουλάχιστον είναι παρόντες, αλλά οι πολιτικοί μας συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις έρχονται. Είτε τοπικοί είτε κεντρικοί. Όλοι ναι, αλλά θα ξανάρθουν στην επόμενη φορά που θα είναι πίτα ή που θα είναι εκλογές. Εύχομαι τουλάχιστον αυτή η χρονιά και αυτή τη χρονιά που θα έχουμε εκλογές και δημοτικές και βουλευτικές και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχουμε, να δώσει φώτιση σε όλους αυτούς που θα κινούν τα νήματα της εξουσίας, ώστε να βοηθήσουν τα πολιτιστικά σωματεία και τα αθλητικά, γιατί χωρίς αυτά δεν υπάρχει χώρα και δεν υπάρχει υγεία. Και πάνω απ' όλα οικογένεια, γιατί τα σωματεία όλα αυτά είναι μια μεγάλη οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά σε όλους, χρόνια πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολλά. Δεν φεύγουμε. Να ακολουθήσει ένα κέρασμα και λίγο μουσική. Ο εκπρόσωπος των οδηγών, της συγκοινωνίας, ο Ιωάννης.